Αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Αγγελή, ιδιοκτήτης του Περιοδικού Κέντρου Κύπρου και βρισκόμαστε σήμερα ξανά σε συνεργασία με το περιοδικό του Hot & Shoot για να πούμε ορισμένα πράγματα για τα φίδια και τα μαύρα τα κυπριακά. Το κυπριακό το φίδι είναι το μαύρο. Η ονομασία του λατινική είναι Coluper Chocularis. Είναι ένα από τα 8 είδη φιδιών το οποίο συναντούμε αρκετά στις κατοικημένες περιοχές, δεν έχει δηλητήριο και δεν κάνει κακό στον άνθρωπο. Το κυριότερο χαρακτηριστικό του κυπριακού του φιδιού είναι όταν είναι σε νεαρή ηλικία, είναι γκρίζον το χρώμα του και έχω μαζί μας ορισμένα για να μπορώ να σας δείξω. Μπορεί να τα συναντάτε αρκετά συχνά. Και είναι αρκετά έμερα φιδιά, δεν πρέπει να τα πειράζουμε και δεν πρέπει να τα σκοτώνουμε. Κάνουν, τρώνε τους αρουραίους, τα ποντίκια και δεν υπάρχει λόγο να πειράζουμε. Μπορείτε να δείτε τον γκρίζο χρώμα και τις σποτ κυρίες της καφέ που έχει πάνω στο, σε όλο του το σώμα και αρχίζει να μαυρίζει μετά τα 2 χρόνια της ηλικίας του. Θα σας δείξω, έχω και περίπου 1,5 ετών μαζί μου, απλώς για να μπορέσετε να δείτε το χρωματισμό. Αυτό θα δούμε και στη συνέχεια ξανά. Αυτόν, όπως βλέπετε, έχει αρχίσει και παίρνει το μαύρο χρώμα και το κεφάλι του ακόμη μπορείτε να δείτε ότι είναι προς το λαδίν το χρώμα. Αρχίζει και μαυρίζει και το κεφάλι. Και φυσικά μεγαλώνει και το μέγεθος. Αυτό εδώ είναι ενήλικο φίδι, διότι έχει μαυρύνει το κεφάλι. Βλέπετε ότι είναι αρκετά κινητικά φίδια και όπως είπαμε και στο περασμένο DVD, είναι λόγω του τρόπου που κυνηγούν. Δεν κάνουν καρτέρι, απλώς παίρνουν τη μυρωδιά στον αέρα και με το ειδικό όργανο που έχουν στον εγκέφαλο, το όργανο του Τζέκοψον, ξεχωρίζουν τις μυρωδιές. Γι' αυτό και τα βλέπουμε πολύ πιο συχνά από τις οχές και κυκλοφοράνε πολύ περισσότερο. Μπορείτε να δείτε αυτό το φίδι, ότι έχει αρχίσει και παίρνει και το κοκκινοπό χρώμα κάτω από το εισιαγόνα. Σε αυτό το σημείο, ότι όλα τα φίδια έχουν δόντια, έχει 6 σειρές από δόντια, έχει 4 στην πάνω σειαγόνα και 2 σειρές στην κάτω σειαγόνα. Όπως είπα και πριν, είναι εντελώς ακίνδυνο και δεν έχει καθόλου δηλητήριο. Άρα δεν σκοτώνει άνθρωπο. Αυτό είναι άγριο φίδι, αλλά όπως βλέπετε, αν δεν νιώσει απειλή, δεν θα προσπαθήσει να λαγκώσει. Κοιτάξτε πώς μπορεί να ηρεμήσει, απλώς με το χειρισμό. Εάν το πιέσω τώρα και νιώθει ότι θα του κάνω κακό, φυσικά θα αμυθεί και θα λαγκώσει. Βλέπετε πόσο μεγάλο είναι και τι όμορφο φίδι είναι. Μαύρο γυαλιστερό, βλέπετε πόσο λίγο δέρμα έχει, αρκετά μεγάλο, είναι γύρω στο 1,80, 1,70, αρκετά χοντρό. Να πούμε ότι τα φίδια τα μαύρα και τα συγκεκριμένα τα τζουκουλάρις, πολλές φορές κανιβαλίζουν, δηλαδή τι σημαίνει, το ότι τρώνε ακόμη και τα ίδια, το ίδιο είδος. Πολλές φορές μπορεί να συναντηθούν ή ακόμη και με οχές ή ακόμη και με άλλα φίδια, μπορούν να φαγωθούν. Βλέπετε πώς έχει ηρεμήσει τώρα, επειδή νιώθει ότι δεν θα του κάνω κακό. Κοιτάξτε πόσο έχει ηρεμήσει και πόσο έχει εξοικειωθεί μαζί μου. Κοιτάξτε εδώ. Δεν πρέπει να σκοτώνουμε. Θέλουμε και ειδικά οι κυνηγοί. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι
Αν το βρούμε, πρέπει να το σκοτώσουμε. Έχω πει και ξανά ότι όλα τα φίδια αποσταλεύονται από αυστηρούς νόμους και είναι παράνομο να σκοτώνουμε. Είναι κρίμα, κάνουν πολύ καλό στη φύση. Θα σας δείξω λίγα περισσότερα πράγματα για τον τρόπο που ζευγαρώνουν. Λοιπόν, πολλοί έχετε δει, φαντάζομαι, φίδια να ζευγαρώνουν. Είναι αρκετά ωραίο θέαμα, κάνουν ένα πολύ ωραίο χορό. Και ο τρόπος που ζευγαρώνουν είναι από το πίσω μέρος της ουράς. Υπάρχει αμάρα, την οποία βγάζει το αρσενικό και βάζει στο θηλυκό. Εδώ βλέπετε, αυτό είναι θηλυκό. Θα ήθελα με σειρά μου να ευχαριστήσω το περιοδικό του Hunt & Shoot που μας έδωσε ξανά την ευκαιρία να κάνουμε αυτό για τα φιδιά για κυπριακά. Και όπως είπα, πάντα προσοχή πάνω στο βουνό και καλή μου κυνηγητική περίοδο.